Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι ο εβραϊκός λαός, ακόμα και όταν μπήκε στη γη του Ισραήλ, ακόμα και όταν ο Μωυσής πια είχε ήδη πεθάνει έξω από τη γη του Ισραήλ, στην περιοχή της Ιορδανίας, ο Ιησούς του Ναβί, ο Ιησούα Μπινούν, και αυτός ως μαθητής του Μωυσή, μετά από μερικά χρόνια και αυτός απεβίωσε. Ο εβραϊκός λαός, ναι μεν, ως ένα σημείο αφομοιώθηκε, ως ένα σημείο ανακάτεψε την ιδωλολατρία με τον αυθεντικό μονοθεϊσμό, αλλά ποτέ του μα ποτέ του δεν σταμάτησε να πιστεύει στον Θεό του Ισραήλ, δεν σταμάτησε να πιστεύει ότι αυτή τώρα ήταν δοσμένη από το Θεό του Ισραήλ. Μπορεί να μην την τηρούσε, αλλά πίστευε ότι ήταν δοσμένη από το Θεό. Εάν δεν είχαν δει τίποτα οι πρόγονοι τους, και δεν μιλάμε για προγόνους αρκετά αρχαίους εκείνη την εποχή, μιλάμε για 2-3 γενιές, οι πατέρες τους, οι παππούδες τους, άντε οι προπαππούδες τους, εάν δεν είδαν ή δεν άκουσαν τίποτα, γιατί καν από την αρχή να τηρούν κάτι από τον εβραϊσμό, ακόμα και λίγο, ακόμα και να κατεβαίνουν μετά με ιδωλολατρία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όντως όλοι οι Εβραίοι γνώριζαν ότι η Τωρά δόθηκε σε όλους, επειδή οι ίδιοι ήταν παρόντες, επειδή οι ίδιοι ήταν εντίμ, δηλαδή μάρτυρες. Σήμερα βέβαια, αρκετά χρόνια μετέπειτα, χιλιάδες χρόνια μετέπειτα, είναι πολύ πιο εύκολο να έρθει κάποιος και να πει «Α, όλα ίσως είναι παραμυθάκι». Αυτοί οι οποίοι λένε τέτοια πράγματα, όπως έχουμε τον Κωνσταντίνο Πλεύρη που μας λέει παραμυθάκι την λεγόμενη ως Παλαιά Διαθήκη, την Αγία Γραφή, τη Βίβλο, οι ίδιοι αυτοί έχονται και μας λένε σήμερα παραμυθάκι το ολοκαύτωμα. Έτσι λοιπόν, δεν σημαίνει ότι όταν κάτι έχει περάσει κάποια χρόνια πιο πριν, ότι είναι και αμφισβητούμενο. Πρέπει να το κοιτάξουμε πάντα σύμφωνα με την λογική. Και η λογική λέει ότι αν η Τωρά δεν δόθηκε από το Θεό στο όλο το λαό του Ισραήλ, και αν η Τωρά παίρνει το θάρρος να πει ότι όλοι είναι μάρτυρες, ότι όλοι μπορούν να αποδείξουν ότι η Τωρά δόθηκε σε όλους, αυτό σημαίνει ότι η Τωρά παίρνει μεγάλο ρίσκο. Και αφού παίρνει αυτό το μεγάλο ρίσκο, σημαίνει ότι αυτό το βιβλίο είναι θεόπνευστο. Ένα ακόμα επίσης κομμάτι που μπορεί να αναφερθεί σε αυτό είναι ότι η Τωρά, η Πεντάτη Ευχώς, όσο και η Βίβλος γενικότερα, η Τανάχ, τα υπόλοιπα προφητικά βιβλία δεν χαρίζονται σε κανέναν. Σε κανέναν. Για όλους, ακόμα και τους πιο δίκαιους ηγέτες του εβραϊκού λαού, για όλους η Τωρά λέει τόσο τα καλά του στοιχεία όσο και τα άσχημα του στοιχεία. Δεν κρύβει από κανέναν και για κανέναν το τι έκανε, και αν έχει κάνει κάποιες αμαρτίες τις αναφέρει. Πόσο μάλλον αυτές, ότι αυτές οι αμαρτίες των δίκαιων αυτών των μεγάλων σπουδαίων ηγετών για εμάς δεν... Εμείς αν τις κάναμε δεν θα μας φαίνονταν καν ως αμαρτία. Και όμως η Τωρά μας αναφέρει ακόμα και αυτές τις μικρές, απλές, ίσως μη σωστές πράξεις τους, και μας αναφέρει επιπλέον και τη μεγάλη τιμωρία που δέχτηκαν για αυτές. Η Τωρά δεν έχει πρόβλημα να μας αναφέρει τις αμαρτίες του Αβραάμ. Η Τωρά δεν έχει πρόβλημα να μας αναφέρει τις αμαρτίες του Ισαάκ, του Ιακώβ. Δεν έχει πρόβλημα να μας αναφέρει τις αμαρτίες του Μωυσή και τη τιμωρία που δέχτηκε για αυτές. Του Αρών. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να μας αναφέρει τις αμαρτίες του ίδιου του βασιλιά Νταβίδ. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να μας αναφέρει τις αμαρτίες του βασιλιά Σολομώντα και ούτω καθεξής. Εάν αυτό το βιβλίο γράφτηκε από ανθρώπους, μόνο και μόνο από σεβασμό προς αυτούς τους μεγάλους ηγέτες, θα λέγανε ότι ίσως δεν είναι τόσο καλό να αναφέρουμε αυτά τα άσχημα στοιχεία. Και η Τωρά παίρνει το θάρρος και το ρίσκο και δεν κρύβει τίποτα. Και για ποιο λόγο? Όχι γιατί να έρθουμε εμείς ή να έρθουν κάποιοι και να πούνε «Α, αν ο Νταβίδ έκανε την τάδε αμαρτία, μπορούμε και εμείς να την κάνουμε. Θεός φυλάξει». Αλλά απλά να σκεφτούμε, αν αυτός ο δίκαιος και σπουδαίος άνθρωπος έκανε αυτή την αμαρτία και ξέπεσε, πόσο μάλλον εμείς πρέπει να φοβόμαστε από την αμαρτία. Πόσο μάλλον εμείς μπορούμε να πέσουμε. Και να μάθουμε και από τις άσχημες τους πράξεις να παίρνουμε παράδειγμα προς αποφυγή.
Πόσο μάλλον όταν τώρα έρχεται και μας λέει ότι ο αληθινός δίκαιος, και μας διδάσκει ότι ο αληθινός δίκαιος δεν είναι αυτός ο οποίος δεν αμαρτάνει, αλλά ο αληθινός δίκαιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αμάρτησε, αλλά έκανε προσπάθεια, κατάλαβε το λάθος του και έκανε προσπάθεια και διόρθωσε το λάθος του. Αυτός είναι ο αληθινός δίκαιος. Και όλοι αυτοί οι δίκαιοι ηγέτες είναι δίκαιοι, γιατί μπορεί με να αμαρτήσαν, αλλά το κατάλαβαν και έκαναν τα πάντα, ακόμα και αν τιμωρήθηκαν, αλλά έκαναν τα πάντα με δικιά τους προσπάθεια για να ζητήσουν συγγνώμη και να γυρίσουν στον δρόμο του Θεού.